εκείνων που τα σκοτώνουν για διαφόρους λόγους, οι μητέρες τους ή οι γιατροί, ενώ είναι ακόμα μέσα στη δουλειά της μάνας τους. Αυτά δεν έχουν κάνει κάτι καταλαβαίνω τόσο αυτοί που είναι για κλάματα είναι αυτοί που κάνουν τις εκδρώσεις. Και να ξέρουμε πώς όλοι τότε θα έχουμε μία ηλικία. Δεν θα υπάρχουν μικρά παιδιά, δεν θα υπάρχουν μωρά, δεν θα υπάρχουν έμφυα. Τότε η ηλικία μία πάντας γεννήσονται. Το μωράκι θα είναι άντρας. Όταν περνάει στο μετά το τάφο, είναι ολόκληρος άνθρωπος και αυτό είναι η δολοφονία, η έκδοση. Είναι ολόκληρος άνθρωπος. Έχει μυαλό μεγαλοανθρώπο, λεκτικό μεγαλοανθρώπο και δυστυχώς τα ξέρουμε αυτά. Δεν τα πιστεύουμε για να έχουμε κάποια δικαιολογία. Κοιμήθηκε το μωράκι ενός παπά στην Αθήνα. Μια θεά του στην Άρεσα οδηγούσε το αυτοκίνητο. Το μωράκι ήταν μηνών και ακούει η θεία στο αυτοκίνητο. Μη φοβηθείς θεία, είμαι το αδελφάκι σου που πέθανε στην Αθήνα τόσο μηνών. Η γυναίκα κατάλαβε ο Θεός και φώτισε ένα τρίτο τρομάρα που παραλίγο να γίνει τροχαίο. Τι σημαίνει, μη φοβάσαι, πες τη μητέρα, την παπαδιά, να μη στεναχωριέται. Γιατί είμαι πολύ καλά, πες τον πατέρα, τον παπά, να μη στεναχωριέται, να βγάλει από το αυτοκίνητο αυτό που έχει στο ντουλαπάκι του αυτοκίνητου, του αν της ανέφερε κάτι. Και να του πεις ότι κάθε μέρα είμαι μαζί του στο αυτοκίνητο. Και όταν κατέβεις Αθήνα θα τα ξαναπούμε πάλι. Όταν κατάφερε η γυναίκα να πάει όπως όμως σπίτι και παίρνει τηλέφωνο στην Αθήνα, παίρνει τηλέφωνο του και τον παπά. Στην περισσότερα δώσ' μου τον παπά. Παπά έφυγε το λαπάκι του αυτοκίνητου σου. Δεν θυμάμαι τι σου πει, μπορώ να το βρω. Ναι, λέει ο παπάς. Μου είπε ο μικρός, πού το ξέρεις. Προχτές το έβαλα, πού το ξέρεις. Αυτό και αυτό. Μου το είπε το μωράκι των δύο μηνών που κοιμήθηκε. Να σου πω ότι είναι καλά, ότι είναι μαζί σου στο αυτοκίνητο και αυτός μου είναι τι έχεις μέσα στο ντουλαπάκι. Να όμως ξέρουμε αυτή είναι η πίστη μας. Ποτέ ο χριστιανισμός δεν στηρίχθηκε σε λογικά επιχειρήματα και σε ρητορίες. Δεν μπορείς να πείσεις τον άλλον για κάτι τέτοιο. Είναι κόντρα στη λογική. Και σε αυτό ο χριστιανισμός ήταν ειλικρινής μιας εξ αρχής. Ο λόγος του Χριστού, ο λόγος του Θεού, ο λόγος της σωτηρίας του όπως το σπάμε είναι οι Ιουδαίοι μένουν σκάνδαλο, έλυσε μορία. Για τους Εβραίους είναι σκάνδαλο, είπε το σκοτάδι και πέφτει σε πολλές αποφωνήσεις. Για τους Έλληνες είναι η σοφία αυτού του κόσμου. Αυτός ο κόσμος δεν έχει φτάσει παραπάνω από τη σοφία που έχουν φτάσει οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν έχουν φτάσει ούτε καν την σοφία των αρχαίων Ελλήνων. Για τη σοφία αυτού του κόσμου είναι νοησία ο χριστιανισμός. Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι που μπορείς να το ανακαλύψεις με τη λογική, με τη σοφία, με τη γνώση. Δεν είναι κάτι που ανακαλύπτεται, είναι κάτι που αποκαλύπτεται. Εάν δεν είχε αποκαλυφθεί ο Θεός, δεν θα είχε αναγνωρίσει από κανέναν. Αυτή είναι η πίστη μας. Τα ζούμε και τα ξέρουμε. Δεν κάθεται άλλος να τον εισπάξουν οι ιστορίες που μου του λένε οι παπάδες και οι καλόγεροι. Δεν είναι τόσο πρόβλημα ο κόσμος. Ξέρουν εκείνοι από πρώτο χέρι γιατί πεθαίνουν. Να ζήσουμε λοιπόν για να γνωρίσουμε. Και ζώντας μέσα στην Εκκλησία, μάθαινες αυτά. Και επειδή έχουμε καταλάβει τη σημαίνει αγάπη, θα ήθελα να την
κρίνουν από τον πληστολογισμό. Πια, λίγο σύντομα, γιατί θα πρέπει να επαναλάβει ο κόσμο στην ερώτηση, γιατί δεν μπορώ να την ακούσω. Οι πράξεις ανάπτυξης που κρύβουν από πίσω ορισμό πιάνουν το τόπο και την ψυχή του και για τον άνθρωπο. Ναι. Η ερώτηση είναι τι γίνεται με την ελεημοσύνη που κρύβει εγωισμό. Πιάνει το τόπο. Η αθώνα που επιδέχεται πιάνει. Για σένα που γυρνάτε στον εγωισμό, ο Θεός να ψυχήσει. Γιατί ήμουν μια φορά σε ένα σπίτι και είχε πάει μια γυθίσα και ζήτα και λεγοσύνη. Και τη στείλει η γυναίκα κάτι λίγα σπίματα και τη συνέχεια. Είδα ότι είχε έρθει από την διπλανή από την γνώρισα και της λέει «Όσα σου δώσε μωρή η άλλη» για να καμαρώσει αν έδωσε εκείνη περισσότερα ή λιγότερα. Πάει χαμένη λίγωση. Βέβαια, αυτός που την πήρε ωφελήθηκε. Το θέμα είναι και εμείς να ωφελούμαστε. Το θέμα είναι να δίνουμε με αγάπη. Να δίνουμε χωρίς να προσπάθουμε τον άλλο. Να εφευρίσκουμε τρόπους να ελεγούμε χωρίς να κάνουμε τον άλλο να νιώθει υποχρεωμένος απέναντί μας. Είχα ένα γεροντάκι στο κελί και μου λέει μια μέρα ο πρόσωπο μου, λέει, «Πατέρα, λέω να δώσω σε αυτόν τον τάδε συγχωριανό μας κάποια θέματα που έχει ανάγκη». Και του λέει ο πατέρας μου, «Όχι, δεν θα το δώσεις». Γιατί όταν σε δουλεύει, μετά θα αισθάνεται ντροπή και θα αισθάνεται υποχρεωμένος. Όχι, δεν θα το δώσεις. Γιατί μπορεί εσύ μετά να πεις σε κάποιον άλλον, «Κοίταξε, αυτός έχει ανάγκη». Του δώσω εγώ κάτι, αν μπορείς βόρθα το και εσύ. Και εσύ να το πεις με καλή διάθεση. Αλλά αν το μάθει εδώ ο ηλεκτής, θα πει για δέσμε, είπε και σε άλλους ότι μου δώσε λιγοσύνη για αυτό που την έδωσε και να καφιέται. Δεν θα του δώσεις σε λιγοσύνη. Θα τα δώσεις στον παπά και θα του πεις, «Παπά, αυτός έχει ανάγκη, δώσ' του τα, χωρίς να πεις ότι τα δίνω εγώ». Έτσι και με λιγοσύνη ο Χριστιανός. Αυτό είναι όπως ο Κύριος όταν έλεγε να μην γνωρίζει δεξιά σου τι κάνει αριστερά σου. Έτσι θα ελεούμε με αγάπη. Και γι' αυτό ακριβώς θα μπορούμε να ελεούμε ακόμα και όταν δεν θα έχουμε ούτε φράγκος της έννοιας. Υπάρχουν άγιοι που δεν μπορέσαν να κάνουν για καμιά ελεύωση. Πάνω φτωχοί καλόγιοι, πάνω φτωχοί ασκητές. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία. Δεν μπορούσαν να κάνουν μια ηλική ελεύωση. Κάνουν όμως ψυχική ελεύωση. Τσακώνεσαι με κάποιον, τον βλέπεις με την Γερμανία και υποχωρήσει. Μην τον επαναδίνεις περισσότερο στο δαιμόνιο της οργής. Ας έχεις δίκιο, κλείσε το στόμα σου. Κάνεις μια ελεημοσύνη στην ψυχή. Ελεείς την ψυχή. Πες το αύριο μεθαύριο αυτά που θέλεις να πεις, που θα έχει ηρεμήσει και θα μπορεί να σ' άκουσε. Μην μιλάς αυτή την ώρα και αυτό είναι ελεημοσύνη. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι ζητήσει ο Χριστός μπορούμε να κάνουμε και δεν έχουμε δικαιολογίες. Ναι, ήθελα να ρωτήσω για τα μνημόσυνα που είπατε. Όταν έχουμε ανθρώπους που έφυγε η ζωή τους σε αλόθες καμένη, ας πούμε στην Τουρκία για πρόσωποι, στις παρηγόρες μας εδώ, και κάποια αδέρφια τους χάθηκαν, πέθαναν και τελείωσε η ζωή τους. Και μετά από πολλά χρόνια, 100 χρόνια, κάναμε ένα μνημόσυνο, ας πούμε, για τις θείες μου και η μαμά μου σε πολλά και συγκεκριμένα για άτομα δικά μας. Οφείλει αυτό το μνημόσυνο μετά από... αφού ήταν λεβάλι, θα συγχωρέθηκε εγώ. Σκέφτηκαμε ότι θα συγχωρέθηκα για τα αδέρφια της μαμάς μου. Και κάναμε το μνημόσυνο τώρα τελευταίο. Οφείλει αυτό το μνημόσυνο. Γιατί στα τρίμερα, στα εννιά μέρα, στα 40 δέκα. Ένα μνημόσυνο κάποιων ανθρώπων σκοτώθηκαν, πέθαναν στην Γράσια. Ναι, ναι. Ναι, στην Τουρκία. Και το μνημόσυνο το κάναμε, υπολόγισα να σου με τα χρόνια αφού έφυγαν οι νεότεροι από αυτούς και εκεί δεν θα έκαναν τη ζωή. Δεν μπορεί να το πει. Και κάναμε το μνημόσυνο. Ωραία,
Δεν έχει σχέση που κοιμήθηκε ο Χριστιανός. Αφού κοιμήθηκε, εμείς μπορούμε να κάνουμε τον εμπόσιο. Και δεν έχει σημασία αυτό το κάνουμε στον χρόνο ή στα 9 μέρα. Οπότε μπορούμε να κάνουμε τον εμπόσιο. Άλλοι κάνουν κάθε Σάββατο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε και μέσα χρόνο. Δεν έχει σημασία. Δεν το ωφελεί το εμπόσιο. Όποια περίοδο να το κάνουμε. Και μάλιστα η Εκκλησία έχει αυτά που λέμε ψυχοσάββατα. Κάνει μνημόσυνα για ποιους, ποτέ κανένας δεν θέλει να κάνει μνημόσυνα. Τόσοι πεθάνανε χωρίς να έχουν κάποιος για ποιους. Άλλοι πνιγήκανε στην άλλους, άλλοι εξαφανιστήκανε, άλλος δεν είχε κανένα πόσο να κάνει μνημόσυνα. Για όλους αυτούς η Εκκλησία κάνει ειδικά μνημόσυνα τα ψυχοσάββατα. Γι' αυτό εμείς ό,τι μνημόσυνα μπορούμε να κάνουμε, είτε με κόλυμα, είτε τρισάγιο, είτε ελεημοσύνη, είτε ποδοσφυράκι, θα το κάνουμε. Δεν θα κοιτάμε χρόνους ή καιρούς. Γιατί αυτά είπαμε είναι πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε. Οι τρεις μέρες, οι 9 μέρες, οι 40, ο χρόνος, ισχύουν για μας. Για τον Θεό δεν ισχύουν. Είναι άλλος ο χρόνος του Θεού. Θα παρακαλέσω εγώ, αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, γιατί τον έχουμε κουράσει τον άνθρωπο, εκτός των μνημοσύνων. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι δεν έχουν ανοίξει τις πύλες του Παραδείσου, ούτε τις κόλασσες, με τη Λιλιά και προγεύονται του Παράδεισου. Ποιο είναι το σχέδιο του Κυρίου? Ναι, το σχέδιο του Θεού μας το έχει πει ο ίδιος ο Κύριος. Για αυτούς που προγεύονται, θα περιμένουν την ευαίσθητη παρουσία του Κυρίου. Και δεν θα έχουν πεθάνει όλοι. Όταν είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, το περιγράφει την ίδια θήκη πώς θα γίνει. Πρώτα λέει είναι Χριστό, ή αυτοί που κοιμήθηκαν είναι Χριστό, ακαστίζονται πρώτα. Ενώ θα είμαστε ακόμα ζωντανοί, πρώτα θα ακαστηθούν όλοι οι πεθαμένοι, τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια των πεθαμένων. Και θα πάνε να συναντήσουν τον Χριστό. Έπειτα, εμείς οι υπερηλυπόμενοι, συναυτής άρπαγες όρθα ενεφέλες και περιγράφει πώς θα γίνει Δευτέρα Παρουσία του, περιγράφει πώς θα προηγηθεί ο Σταυρός πρώτα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Θα δούμε το όνομα του Χριστού στον ουρανό, πώς θα γίνει. Και αυτό το όνομα που τον πλαστήμησαν και το αρνήθηκαν με τη θέλησή τους, πάνε όλοι κάπου συνεργό με αυτόν τον όνομα τόσο ουρανίων και πηγαίων και καταφθόνιων. Μετά θα έρθει ο Χριστός, μετά θα γίνει και η τελική κρίση. Αυτά θα τα γνωρίσουμε από πρώτο χέρι. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Το θέμα είναι να βρεθούμε εκ δεξιών και όχι εξ αριστερών. Το σχέδιο του Θεού είναι να σωθούμε όλοι. Το μηχανείο του Θεού είναι το ότι δεν μας σώσει δια της βίας. Κανείς δεν θα συνεταπίσει και δεν θα σε σεβαστεί ποτέ όσο σε σέβεται ο Θεός. Λέει πάλι ο Άγιος Αυγουστίνος, εκείνος που σε έπλασε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Η σωτηρία μας είναι η συνεργασία. Θα συνεργαστούμε με τον Θεό. Θα δείξουμε στην πράξη ότι θέλουμε να σώσουμε. Και ο κολασμός μας είναι η συνεργασία με τον διάβολο. Δυστυχώς μπορούμε να χαλάσουμε το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός, κάθε άνθρωπο θέλει σοφή να εκκλήσει τη γνώση του. Αληθεία σοφή, αλλά εμείς αρνούμαστε. Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή απόστα από Θεού ο Θεός. Μακριά από μένα Θεέ, ο Θεός δεν μου κουρώνει. Δεν θέλω να ξέρω τους τρόπους. Πριν λίγα χρόνια πέθανε ο άντρας μιας πολιτικής. Μιας πολιτικού. Θέλω να πεθάψει να πει χωρίς παπά. Με γιάζει με χαρά. Δεν θα τον εσώσεις με το ζωή. Αφήνει το Χριστό και πάει εκεί που θέλει να πάει. Χαλάει το σχέδιο του Θεού. Αφήνει. Αυτό είναι το τρομερό στην ελευθερία του ανθρώπου. Γι' αυτό είμαστε κάτι μόνο και καθόλου σήμερα. Έχουμε την ίδια ελευθερία. Αυτά να ακούσουμε κάτι για την επόμενη φορά.